Υποψήφιος, καλή σας μέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση κύριε Βερίκη, κύριε Λάμπρου. Σε θυμηθήκαμε πού θα είμαστε υποψήφοι δεν έχουν καθοριστεί ακόμα. Ναι. Διαθεσιμότητες καταθέτουμε και τα όργανα θα αποφασίσουν δημοκρατικά. Ωραία. Καλά, εγώ ακούω όμως ότι μάλλον στη Β' περιφέρεια του Πειραιά θα είσαι, οπότε... Πού τα ακούτε, εσείς κυκλοφορείτε σε άλλες περιφέρειες από ό,τι μαθαίνω. Δεν πολύ έρχεστε εδώ από τον Κηφισό και μετά. Πρέπει να σας κάνουμε καμιά περιόδια από εδώ. Γυρίζω και μυρίζω. Ξέρεις γιατί? Γιατί θέλω να τρώω πάντα μπινελίκια και να τρώω ξύλο. Δεν υπάρχει περιοχή με καλύτερη γευσηγνωσία και καλύτερα μέρη για να διασκεδάσει κάποιος από τη Β' Πειραιά. Αυτό σας διαβεβαιώ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάω πολλές φορές εκεί στο Φάρο Ψυχικού και περνάω από τα αυτοκίνητα που είναι σταματημένα και είναι διάφορες κυρίες της υψηλής κοινωνίας μέσα στα τζιπ και με κοιτάζουν άγρια. Οπότε είχα κέφι ένα πρωί και σταματάω μέσα στη μέση του δρόμου και της λέω: τι με άγριο κοιτάζεις, δε φταίς εσύ. Φταίω εγώ που έρχομαι και περνάω από τα μέρη σας. Τι θέλω εγώ εδώ? Εγώ πίσω από τη Δυτική Όχθη πρέπει να πάω. Τα χάνει η κυρία και γελάει. Τέλος πάντων. Σε μια μέρα να πείτε κάτω στα λιπάσματα να δείτε τι ωραίο μέρος που είναι με τι ωραία θέα και να καταλάβετε το τι μορφιές έχει η περιοχή μας. Σίγουρα, σίγουρα. Σε θυμηθήκαμε πρωί-πρωί και λέω της Δίνας βρες το λουλούδι του Παξέ να μας εξηγήσει τα της οικονομικής πολιτικής. Γιατί πήρα την καθημερινή στα χέρια μου σήμερα και αποδομούν ένα προς ένα τα οικονομικά μέτρα που είναι για τη μεσαία τάξη. Και λέει η Καθημερινή, και νομίζω ότι το ρεπορτάζ είναι πάρα πολύ καλό, γιατί έχουν καλούς ρεπόρτερ, δεν άλλο το ένα, άλλο το άλλο, τεχνάσματα και παροχές στη μεσαία τάξη, μέτρα που είναι χειρότερα αυτά που ακύρωσε με το αφορολόγητο ο ΣΥΡΙΖΑ. Και συγκεκριμένα, χτες ο Πρωθυπουργός εξήγηλε μείωση συντελεστή φορολογίας στο 20%. Αυτό, λέει η Καθημερινή, θα γίνει σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι είχε προβλεφθεί στα αντίμετρα. Mm-hmm. Δηλαδή τα αντίμετρα στη μείωση του αφορολογητού ήταν πάρα πολύ καλύτερα από αυτά που εξήγηλε τώρα υπέρ της μεσαίας τάξης. Το ακούμε αυτό και το καταγράφουμε. Αλλά με αυτά που εξήγηλε χτες και ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι υπουργοί, και εδώ επιτρέψτε μου την πρώτη παρένθεση να ανοίξω, είναι σημαντικό ότι ένα κόμμα παρουσιάζει όχι από ένα άτομο, αλλά από μια ομάδα ανθρώπων, δείχνει μια λογική συλλογικότητας και δημοκρατικής λειτουργίας το πρόγραμμά του. Το πρόγραμμα λοιπόν που παρουσιάσαμε χτες είναι το βασικό μας όπλο για την επόμενη περίοδο. Και καλά κάνει η Καθημερινή και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης να εξυπηρετούν συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους και να χτυπάνε το ΣΥΡΙΖΑ. Ας δούμε όμως ποια είναι η πραγματικότητα. Είναι άλλο πράγμα αν υποκειμενικά ένα κρασί είναι καλό ή όχι, αυτό είναι υποκειμενική κρίση. Είναι αντικειμενικό όμως το αν αυτό που κάνουμε για παράδειγμα με τον έμφυα εμείς ωφελεί τη μεσαία τάξη ή αν ωφελεί τους πλούσιους. Εάν διαβάσετε παλαιότερο άρθρο της ίδιας Καθημερινής, την οποία παρακολουθώ από τα φοιτητικά μου χρόνια, η ίδια Καθημερινή παλαιότερα σε άρθρο, σε σύγκριση του έμφυα της πρότασής μας, της δικής μας και της Νέας Δημοκρατίας, έδειχνε με σαφήνεια ότι με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αυτός που έχει περιουσία πάνω από 1 εκατομμύριο θα έχει τρομερή όφελος, ενώ με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το όφελος που υπάρχει είναι κυρίως στα φτωχά, στα λαϊκά και στα μεσαία στρώματα και σβήνει όταν πηγαίνουμε στις μεγάλες περιουσίες. Άρα για ποιο πράγμα μας κατηγορεί η Καθημερινή, επειδή είμαστε συνεπείς με το πρόγραμμά μας? Όχι, σου λέει η Καθημερινή ότι τη μεσαία τάξη την εξωστρακίζεις. Συνεχίζεις να την εξωστρακίζεις. Συνεχίζεις να μην παίρνεις το μήνυμα των ευρωεκλογών. Αυτό σου λέει η Καθημερινή. Από τα δεδομένα και ευτυχώς από χτες ο πολίτης θα έχει να συγκρίνει δύο συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό που παρουσιάσαμε εμείς, στο οποίο περιγράφουμε τι παραλάβαμε, τι καταφέραμε να κάνουμε και τι υλοποιούμε, τι οφείλουμε να αποτρέψουμε και τι σχεδιάζουμε. Γιατί όπως σας είπα, στο θέμα του έμφυα, αν συγκρίνει την πρόταση του ενός κόμματος και του άλλου, καταλαβαίνει πολύ καλά ποια είναι η διαφορά. Η Καθημερινή στο ρεπορτάζ σήμερα, σε ό,τι αφορά το έμφυα, λέει ότι η μείωση του έμφυα 30% που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός, ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε
εξαγγελθεί το φθινόπωρο και ποτέ δεν προχωρήσατε στη μείωση του έμφυα. Γιατί δεν προχωρήσατε? Είναι ένα μεγάλο ψέμα. Και κύριε Λαμπρού, είναι ένα μεγάλο ψέμα. Δηλαδή... Έχουμε μείωση του έμφυα. Εδώ πραγματικά καλό ήταν να υπάρχει και ένας εκπρόσωπος από την Καθημερινή. Έχει αρκετούς υποψήφιους βουλευτές ο Όμιλος Κάι στη Νέα Δημοκρατία για να συζητήσουμε. Αν συγκρίνουμε τις αυξήσεις στους φόρους της περιουσίας από το 2010 έως και το 2014, mm-hmm. θα δείτε μια τραγική αύξηση των φόρων της περιουσίας, ενώ αν συγκρίνετε από το 2015 και μετά, σας προλαβαίνω βεβαίως και δεν μπορέσαμε να καταργήσουμε τον έμφυα, mm-hmm. αλλά κάθε χρόνο μειώνουμε τον έμφυα και για το 2019 το μειώνουμε κατά 260 εκατομμύρια ευρώ, αυτό που θα δουν οι πολίτες τον Αύγουστο τα καθαριστικά. Εξαγγέλθηκε δε χτες νέα μείωση του έμφυα για τα επόμενα χρόνια. Γιατί ακριβώς μας κατηγορούν λοιπόν, να καταλάβουμε. Εσείς τώρα αυτά τα μέτρα που είπε χτες ο κύριος Τσίπρας, θεωρείτε ότι προλαβαίνει να τα εφαρμόσει? Και γιατί τα είπε τώρα, είναι το ερώτημα. Άσε να τον ρωτήσω κάτι άλλο πιο πρακτικό. Μισό λεπτό. Τα γενικά θα τα ρωτήσεις εσύ. Λέει η Καθημερινή. Κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης. Ναι. Στα αντίμετρα, κύριε Αλεξιάδη μου, προβλέπονταν ότι η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης θα γίνει για εισοδήματα έως 30.000 ευρώ. Και χτες είπατε θα γίνει, το κατεβάσατε από τις 30.000 στις 20.000. Μα είχαμε κάποιες αλλαγές από τότε μέχρι σήμερα. Δηλαδή... Και όταν εμφανίζεις ένα συνολικό πρόγραμμα, mm-hmm. όπου επιλέγεις να έχεις είτε ενίσχυση κάποιων τομέων, είτε σε κάποιους άλλους μία άλλη στάση, είναι φυσικό να τροποποιείς μία πρόταση ή ένα σχεδιασμό που είχες μέχρι τώρα. Βεβαίως και υπήρχε ένας σχεδιασμός, τροποποιείται αυτός ο σχεδιασμός γιατί έχουμε προεκλογική περίοδο. Και υπάρχουν μέσα προτάσεις, διότι αυτό πονηρά δεν το λένε, υπάρχουν μέσα προτάσεις που δεν υπήρχαν μέχρι τώρα. Όταν για παράδειγμα φέρνεις πρόταση για μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%, σημαίνει ότι χρειάζεσαι εκεί κάποια έσοδα σε σχέση με κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώς ανακαλύπτουν κάποιοι την Αμερική σήμερα και δεν μας καταγγέλουν ότι στα αντίμετρα δεν υπήρχε η μείωση προκαταβολής φόρου, υπάρχει σε αυτό. Ή δεν υπήρχε σε άλλους τομείς που έχουμε νέες προτάσεις στην κατάργηση του πρώτου κλιμακίου κτλ. Ας μην ψάχνουν λοιπόν να βρούνε επιχειρήματα εκεί, ας μας πούν η σύγκριση των δύο προγραμμάτων, αυτό που έχει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Αυτά γιατί δεν είναι τα κάνατε πιο πριν και τα κάνει τώρα ο κύριος Τσίπρας? Ναι. Γιατί τα κάνετε τώρα, αυτά είναι το ερώτημα, και δεν τα κάνατε πιο πριν τις ευρωεκλογές? Τότε δεν μπορούσατε, τώρα μπορείτε? Γιατί ξέρετε, παίρνετε από το ένα, βάζετε στο άλλο. Εγώ καταλαβαίνω ότι γίνεται μια προσπάθεια να βοηθηθεί ο κόσμος, αλλά γιατί γίνονται τώρα τελευταία στιγμή? Μήπως γίνεται μόνο και μόνο για να πείτε ότι ψηφίστε μας? Σε καμία περίπτωση. Και να σας πω το γιατί πραγματικά είναι κάτι που και εμένα το ρωτούν οι πολίτες στις επαφές που έχουμε. Βγήκαμε από τη μνημονιακή περίοδο στην οποία μας οδήγησε Πασόκ Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, στην καταστροφή της χώρας και στα μνημόνια αυτοί μας οδηγήσαν. Βγήκαμε, καταφέραμε στο διάστημα αυτό και κάναμε πάρα πολλά. Έκλεισε το 18, έπρεπε να υπάρχουν συγκεκριμένες εκθέσεις και στοιχεία από τη Eurostat και μετά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Αφού υπήρχαν αυτά και οριστικοποιήθηκε το τι πλεόνασμα έχουμε για το 18 και το τι γίνεται τους πρώτους μήνες του 19, προχωρήσαμε σε μέτρα για το 19 από τώρα. Δεν περιμέναμε να τελειώσει το 19. Γι' αυτό το λόγο έρχονται τώρα τα μέτρα. Τώρα, στην κριτική ότι κάποια έπρεπε να έχουν γίνει πιο γρήγορα, π.χ. το να έχει ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα νωρίτερα και ανοίγει καθυστερημένα, αυτό να συμφωνήσω. Αλλά αυτοί που μας λένε γιατί δεν πήρατε αυτά τα μέτρα τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο αγνοούν στοιχειώδεις διαδικασίες του κράτους και της οικονομίας. Δεν μου λέτε, η ιστορία με τα τάξεις έκανε κακό στο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν είναι αυτό το οποίο, δεν είναι το πεδίο στο οποίο θέλουμε να δώσουμε την πολιτική μας μάχη και την πολιτική αντιπαράθεση. Mm-hmm. Αλλά προσέξτε να δείτε τώρα την αντίφαση. Γιατί βλέπω εδώ και τον κύριο Βούτση που έχει δήλωση πριν από λίγο που λέει η κυβέρνηση έκανε λάθος για τις μετατάξεις. Πιστεύω ότι θα αυτό κερδίσουμε. Αυτό όμως ποια είναι η πραγματική ιστορία, να την ακούσει ο πολίτης και να μας κρίνει. Ναι. Εμείς δεν κάναμε διορισμούς συγγενών μας όπως κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Εμείς υπήρχαν υπάλληλοι οι οποίοι είχαν κάνει αποσπάσεις από υπηρεσίες του Δημοσίου στη Βουλή.
Και αυτές οι αποσπάσεις με τον νόμο της κινητικότητας, όπως ισχύει για όλο το δημόσιο, και με πρόταση κορυφαίου στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, το σύστημα των μετατάξεων, της κινητικότητας δηλαδή, εφαρμόστηκε στη Βουλή. Ναι. Τι έγινε λοιπόν? Αυτοί που ήταν αποσπασμένοι ήδη, κάνανε αιτήσεις, περάσαν από υπηρεσιακό συμβούλιο, περάσαν από τη διάσκεψη των Προέδρων, στην οποία συμφωνήσαν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ναι, και έρχονται μετά και για να βρουν κάτι να πούν στην προεκλογική περίοδο, καταγγέλνουν το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προκλητικό αυτοί οι οποίοι έκαναν όλη αυτή τη λαιλασία και χρησιμοποίησαν το δημόσιο για συγκεκριμένους λόγους να κατηγορούν εμάς, γιατί κάναμε όχι διορισμούς, μετατρέψαμε αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων στη Βουλή σύμφωνα με τον νόμο της κινητικότητας σε μετατάξεις. Σύμφωνοι, αλλά εδώ δεν είναι θέμα τι λέει η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ έχει σημασία γιατί λέει ο κόσμος. Και ο κόσμος λέει ότι ξέρανε, και όπως είπε και η κυρία Χρυστοδηλοπούλου στην εκπομπή, ότι ξέραμε πότε είναι η διαδικασία αυτή και πότε πρέπει να κάνουμε τις κινήσεις και τις κάναμε. Δεν ήρθε η Βουλή μόνη της, λέει, και πήρε τα δικά μας παιδιά και τα έβαλε στη συγκεκριμένη θέση, γιατί είχαν τη συγκεκριμένη μόρφωση και τις ξένες γλώσσες. Υπήρχαν και άλλα παιδιά με ξένες γλώσσες και με μόρφωση, αλλά μείναν απ' έξω. Εσείς που τα ξέρατε λοιπόν, βάλατε κάποιους άλλους μέσα. Αυτό λέει ο κόσμος. Εγώ έχω και τις δυο μου κόρες να δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, δεν έχουν καμία σχέση με το δημόσιο. Ναι, αν αναφέρεστε σε μένα προσωπικά. Όχι προσωπικά, λέω γενικά, όχι εσείς, εννοώ ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, mm-hmm, αφού ξεκαθάρισα το τι ακριβώς έγινε, λέω και εγώ ότι θα προτιμούσα η πολιτική αντιπαράθεση να είναι σε άλλο επίπεδο και όχι να ασχολούμαστε με αυτά. Όχι, αυτό έχει σημασία, κύριε Αλεξιάδη. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο άλλος σου λέει, και θα σας το λέω γιατί. Γιατί τώρα δίνουν τα παιδιά πανελλαδικές, οι γονείς είναι απ' έξω και σκέφτονται. Άμα το παιδί μου μπει στο πανεπιστήμιο και βγει και βρει μια δουλειά, θα έχει τις ίδιες ευκαιρίες με το παιδί του Λάμπρου που είναι στη Βουλή? Όχι, δεν θα έχει, σου λέει, γιατί το παιδί του Λάμπρου θα μπει εκεί μέσα και μετά από μετάταξη θα έχει μια ζωή χαριζάμενη. Ενώ το δικό μου θα ψάχνει. Ο οποιοδήποτε πολιτικός ή οποιοδήποτε έχει μια εξουσία στα χέρια του, υπηρεσιακή ή άλλη εξουσία, δεν είναι σωστό να χρησιμοποιεί αυτή την εξουσία για να έχει προσωπικό, οικογενειακό, πολιτικό, οικονομικό ή οποιοδήποτε άλλο όφελος. Mm-hmm. Είναι σαφέστατη αυτή η θέση μας και είναι διαχρονικά εκφρασμένη. Το αν κάποιοι δεν καταλάβαν την κρισιμότητα της περίοδου και κάναν την ΑΒ κίνηση, πήραν και την ευθύνη τους. Δεν χαρακτηρίζει όμως ούτε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που έχει σαφέστατη θέση σε αυτά τα ζητήματα, mm-hmm, και έχει μιλήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο επανειλημμένα για το τι πρέπει να κάνουν οι υπουργοί. Και δεν χαρακτηρίζει και τον πολιτικό μας χώρο. Εγώ το ξαναλέω, διορισμούς στη Βουλή όπως κάναν προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έχουμε κάνει. Να είστε καλά. Καλημέρες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Τρίφωνα. Και εκεί στη Β' περιφέρεια του Πειραιά, μέχρι να αποφασίσετε εσείς πότε θα ανακοινώσετε τους υποψήφιους, κάνε καμιά βόλτα παραπάνω, γιατί μαθαίνω ότι εκεί θα είσαι. Εδώ ζούμε, εδώ κυκλοφορούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.